πάμε τώρα αναλυτικά να δούμε τι συνέβη από χθες μέχρι σήμερα. Πρώτα-πρώτα, φίλες και φίλοι, όσα είπαμε χθες για τα στοιχεία που αφορούσαν τη δουλειά των κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΗ, φαίνεται ότι πυροδότησαν σειρά αντιδράσεων εν γέννη και όχι μόνο στον ίδιο τον ΕΟΔΗ. Από πού φαίνεται αυτό, θα πείτε. Θα σας πω, θα σας κάνω μια αποκάλυψη. Παιδιά, από χθες το mail μου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι πλούσιο σε υλικό και πληροφορίες, πρέπει να το πω. Από χθες λοιπόν άρχισα να παίρνω προσωπικά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απευθείας τις ενημερώσεις από τον ΕΟΔΗ σχετικά με τις δράσεις των κινητών μονάδων, ποιες μονάδες, πότε και πού κάνουν πόσα τεστ μαζί με τα αποτελέσματά τους. Παιδιά, ευχαριστώ, αλλά ξέρετε δεν ήταν ανάγκη για δύο λόγους. Πρώτον, έτσι κι αλλιώς αυτά είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΗ, και δεύτερον, τα στέλνετε μέχρι στιγμής στο κεντρικό mail του σταθμού. Μην μπαίνετε λοιπόν στον κόπο να τα στέλνετε δύο φορές, και μάλιστα που μπορεί οποιοδήποτε να τα βρει και στο site σας τα όλα στοιχεία. Μην μπαίνετε δύο κόπο. Δεν ξέρω τι πρεμούρα ήταν αυτή χθες ξαφνικά, μάλλον γιατί είχαμε διεξοδικά και αναλυτικά συζήτηση γύρω από τη ΣΚΟΜΗ και τον ΕΟΔΗ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Εκτός αν μας θυμήθηκαν. Όμως, εμείς χθες άλλα είπαμε. Καταρχήν, για να καταλάβετε, αυτά δεν είναι τα πρωτογενή στοιχεία. Αυτά είναι ήδη επεξεργασμένα. Θα ήταν πιο αυθεντικά και ίσως πιο αξιόπιστα αν υπήρχε διαδικτυακή πρόσβαση σε βάση δεδομένων του ΕΟΔΗ με πλήρη παραμετροποίηση και όπου η καταγραφή θα γινόταν σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, με βάση τα δικά σας στοιχεία προέκυψαν τα ερωτήματα. Όπως για παράδειγμα, ποιος άλλος εκτός από τον ΕΟΔΗ και πού κάνει τα υπόλοιπα τεστ, που ναι, πάνω από τα μισά αυτών που γίνονται συνολικά είναι αυτά. Το καταλάβατε? Αν καταγράφονται και πού τα rapid test που γίνονται στα ιδιωτικά εργαστήρια, με πρωτοβουλία όλων των άλλων εκτός του ΕΟΔΗ. Γιατί αυτά που δεν γίνονται με τη δική σας πρωτοβουλία, τελικά από τα δικά σας στοιχεία, είναι περισσότερα από αυτά που εσείς κάνετε ή που λέτε ότι κάνετε. Δηλαδή, ενώ εσείς θα έπρεπε να κάνετε το μαζικό testing και προφανώς και τις ιχνηλατήσεις, τώρα αυτές οι τελευταίες γιατί δεν γίνονται όπως γίνονται από την πολιτική προστασία, είναι βέβαια άλλο θέμα. Δεν πάβει όμως να είναι θέμα. Ενώ λοιπόν εσείς θα έπρεπε να κάνετε το μαζικό τέστινγκ, φαίνεται ότι δεν το κάνετε. Και ότι το τέστινγκ γίνεται μαζικό από μόνο του, επειδή το κάνουν πολύ μαζί μεν, αλλά ο καθένας ξεχωριστά. Αυτά για να συνεννοούμαστε. Ούτε λέγεται, ούτε είναι μαζικό και μάλιστα τέστινγκ. Δηλαδή, άλλο μαζί και άλλο μαζικό. Μην τα μπερδεύετε, γιατί έτσι γίνονται παρανοήσεις. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο ταξί και κο με το ταξικό. Καταλάβατε? Έπειτα, αν δεν γίνονται από εσάς, δεν πρέπει να ξέρετε ποιος τα κάνει, πού τα κάνει, γιατί τα κάνει και ποια είναι τα αποτελέσματά τους? Αυτό ρωτάμε. Και αν ξέρετε τουλάχιστον πού καταγράφονται, γιατί κάπου πρέπει να καταγράφονται. Γιατί αλλιώς πώς τα δημοσιοποιείτε? Υπάρχει άλλη πλατφόρμα για τα rapid και άλλη για τα μοριακά, ας πούμε, ή είναι η ίδια, για παράδειγμα? Γιατί ό,τι και αν συμβαίνει από αυτά τα δύο, δεν μπορεί να μην έχει προβλεφθεί να καταχωρείται η παράμετρος το ποιος τα κάνει, πού το κάνει και ούτω καθεξής. Αυτό ρωτάμε, αν καταλάβατε από χθες. Γιατί αν το ξέρετε και δεν το δίνετε στη δημοσιότητα, είναι ένα θέμα. Αν πάλι δεν το ξέρετε, δεν είναι απλώς θέμα, τότε είναι πρόβλημα. Καταλάβατε? Και ύστερα είναι και το άλλο. Δεν μπορεί η κόμη που αντί για 500 που ακούγαμε πέρυσι το Πάσχα, που χρηματοδοτήθηκαν και εξοπλίστηκαν, να είναι σήμερα μόνο 135, γιατί το προσωπικό που προσλάβατε είναι περιορισμένο. Ποιος σας εμπόδισε να πάρετε σε συνθήκες τέτοιες υγειονομικής κρίσης περισσότερο προσωπικό για τη ΣΚΟΜΗ? Και ύστερα, δεν μπορεί αντί για 135 να βγαίνουν για δουλειά μόνο οι 35, ή για να το πούμε διαφορετικά, δεν μπορεί να μην βγαίνουν κάθε μέρα και οι 135, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές και τα πανηγύρια, γιατί τότε είμαστε πραγματικά για τα πανηγύρια.
Τώρα καταλάβατε τι ρωτάμε και τι στοιχεία ζητάμε για να μας στέλνετε στα mail κεντρικά ή προσωπικά. Ωστόσο, το ζήτημα δεν έμεινε στο μεταξύ μας. Γιατί αν κρίνω από το συμπτωματικό κατά τα άλλα, να μην το πω διαφορετικά, γεγονός, ότι ο Sky στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, αμέσως στον πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, έδειξε ολόκληρο διαφημιστικό για τη Σκόμη. Έτοιμο το είχατε? Θα μου πείτε ότι χθες ήταν η επέτειος των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή είχαν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον το βίντεο ήταν επαιτειακό. Συμπτωματικά έτυχε να είναι για τη Σκόμη. Και οφείλαμε να το προβάλλουμε. Το κάνατε και με ό,τι άλλο είχε χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ήταν τυχαίο, θέλετε να πείτε. Προφανώς με αυτόν τον τρόπο απαντήθηκαν και τα πάντα περί της εκπομπής και των ερωτημάτων της χθες. Πάντως το είδα οπτικά, καλή χρηματοδότηση, αρκεί να αξιοποιείται σωστά και να φέρνει αποτελέσματα. Για βάλει το ηχητικό, η εικόνα δεν είναι η ίδια, Ρενίκο. Για βάλει το ηχητικό πώς το διαφήμιζαν χθες. Αμέσως μετά την εκπομπή δηλαδή, που λέγαμε εδώ για τα στοιχεία που δεν υπάρχουν ή που είναι μπερδεμένα του ΕΟΔΗ και του ΚΟΜΗ και άλλες βάσεις πληροφοριών και δεδομένων, τσούπ έπεσε η διαφήμιση. Για βάλει να ακούσουμε, ρε παιδί μου, λίγο. Να ακούσουμε. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΕΟΔΗ ανήρτησε ένα επαιτειακό βίντεο με τις κινητές ομάδες υγείας, που χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα τις απέκτησε. Λοιπόν, και δείχνει τις κινητές μονάδες, μπράβο στα παιδιά κτλ. Φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα η χρηματοδότηση. Πάντως, παρεπιπτόντως, κυκλοφορούν φήμες. Φήμες λέμε. Ότι αναζητείται μεθόδευση, δεν έχουμε επιβεβαίωση, επειδή υπήρξαν ήδη κάποιες ενστάσεις από κάποια στελέχη για την επέκταση της σύμβασης με την ήδη συμβεβλημένη εταιρεία με σκοπό την αύξηση του αριθμού των ΚΟΜΗ από 135 σε 700. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί, λένε οι πληροφορίες, με ποσό που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 100 εκατομμύρια. Και με ορίζοντα μέχρι το τέλος του 22. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε πανδημία ακόμη και μέχρι το 22. Λες. Αλλά τώρα θέλω να πάμε στο πιο εντυπωσιακό. Γιατί πολλοί ακροατές μας στείλαν μηνύματα στο καπάκι που λένε. Είναι το πιο εντυπωσιακό αυτό που αφορά τις αντιδράσεις σχετικά με το ζήτημα των μεταλλάξεων που είχαμε αναδείξει κατά επανάληψη και είχαμε η φωνή βόντος εν τη ερήμο. Εχθές λοιπόν παίρναμε mail από ακροατές που μας λέγαν «Για δείτε λιγάκι στον κεντρικό τύπο γράφουν για τις μεταλλάξεις, τη βάπτισαν και αθηναϊκοί κτλ». Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει μια ικανοποίηση που επιτέλους το ζήτημα που πρώτοι θα το πούμε έστω και αυτάρεσκα, αν σας φαίνεται έτσι, εμείς αναδείξαμε. Δεν το λέμε για να διεκδικήσουμε τα πρωτεία, όπως κάποιοι άλλοι που έσπευσαν να πάρουν δήθεν την πρωτιά παρουσιάζοντας τη δική μας αποκλειστικότητα σαν δική τους, αντιγράφοντας αυτά που εμείς τους στείλαμε χωρίς να αναφέρουν την πηγή, όπως συνηθίζονταν, γιατί φαίνεται ότι δεν συνηθίζεται πλέον. Πάει η πηγή. Δεοντολογία, ε. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι αλλού. Αυτό που είχε σημασία ήταν να δημοσιοποιηθεί το ζήτημα για λόγους ενημέρωσης και κατ' επέκταση προστασίας του πληθυσμού. Και αυτό τελικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στάθηκε τελικά δυνατό. Για μας είναι βέβαιο ότι αν δεν είχε αναδειχθεί το θέμα δεν θα είχε γίνει τίποτα απολύτως. Ό,τι έγινε, έγινε χάρη στην αποκάλυψη του προβλήματος και στην επιμονή. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι ενώ το στέλεχος Β11318, για το οποίο εμείς κάναμε για πρώτη φορά αναφορά, είχε ταυτοποιηθεί ήδη από τις 25 Φεβρουαρίου του 2021. Και ενώ μέχρι τα τέλη Απριλίου κυκλοφορούσαν στη χώρα μας 526 κρούσματα αυτού του τύπου, από τα οποία 520 όπως αποκαλύψαμε στο Λεκανοπέδιο Αττικής,
έστω και με αυτή την περιορισμένη γονιδιωματική επιτήρηση, στον πάτο είναι η χώρα σε αυτόν τον τομέα, και ότι ενώ σε όλο τον κόσμο καταγράφονται 480 περιπτώσεις του συγκεκριμένου στελέχους, στη χώρα μας είχαμε μέχρι τότε ήδη ανιχνεύσει 526 κρούσματα. Και ενώ ήδη στις 4 Μαρτίου του 2021 ο οργανισμός Public Health England χαρακτήρισε το στέλεχος Β11318 ως στέλεχος υποδιερεύνηση, και ενώ στην Αττική το Β11318 αντιστοιχούσε τότε βέβαια στο 23,1% του συνόλου των στελεχών που κυκλοφορούν στην κοινότητα, γιατί σήμερα κατά πληροφορίες ενδεχομένως αυτό αγγίζει και το 40%. Και ενώ η έλλειψη βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με τη μεταδοτικότητα και την παθογονικότητα του συγκεκριμένου στελέχους καθιστούν την αυξανόμενη διασπορά του ακόμη πιο ανησυχητική, και ενώ άνω του 50% των κρισμάτων με Β11318 ανιχνεύονταν σε άτομα που κατάγονται από χώρες της κεντρικής και δυτικής Αφρικής, καθώς και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή άτομα που διαμένουν και δραστηριοποιούνται στον κεντρικό τομέα Αθηνών, είναι άνεργοι, υπεριστασιακής απασχόλησης και χαμηλού βιωτικού επίπεδου, συναθρίζονται σε κλειστούς χώρους, συνοστίζονται σε κοινά καταλύματα, και αυτό πιστεύετε ότι ευθύνεται για την υπερμετάδοση του στελέχους αυτού μεταξύ τους, καθώς και σε άλλους πολίτες που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Και ενώ ακόμη ήταν εξαιρετικά ανησυχητικό το έβριμα του Εργαστηρίου Γονιδιωματικής Ανάλυσης Ακαδημίας Αθηνών, ότι δηλαδή εμβολιασμένοι πολίτες εξακολουθούν να μολύνονται με το βρετανικό και με το Β11318 στέλεχος του κορονοϊού. Πολύ περισσότερο ότι ενώ τη Δευτέρα 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των αντιπροέδρων του ΕΟΔΗ, καθηγητών κυρίου Παναγιωτακόπουλου, του κυρίου Γιώργου Σουρβίνου, της Διευθύντριας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΕΟΔΗ κυρίας Κοντοπίδου και του επιτελείου της, καθώς και του καθηγητή κυρίου Τσιόδρα, με όλη την ομάδα του Ινστιτούτου της Ακαδημίας. Ενώ λοιπόν εμείς αναδείξαμε πριν από 2 εβδομάδες το πρόβλημα, μετά από τις πληροφορίες που είχαμε, ενώ λοιπόν υπήρξαν όλα αυτά, τα ενώ, δεν κουνήθηκε φύλο. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ανταυτού, στην καθιερωμένη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, ο εντεταλμένος επιδημιολόγος, ο κύριος Μαγιορκίνης, έκανε εκείνες τις δηλώσεις που δεν απηχούσαν την πραγματικότητα. Σας θυμίζω ότι στο καπάκι αναδείξαμε το θέμα στο ραδιόφωνο, στο site και στην εφημερίδα και απευθυνθήκαμε στον ίδιο τον κύριο Μαγιορκίνη με ερώτημα δημόσιο, στον Υπουργό Υγείας, στον Πρωθυπουργό, σύσσωμη την αντιπολίτευση και σε όλους τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς. Τι ζητήσαμε, τουλάχιστον ο ίδιος ο κύριος Μαγιορκίνης που έκανε την ενημέρωση, κάποιος από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, τον ΕΟΔΗ, το Υπουργείο και όποιον άλλον φορέα αυτός εκπροσωπεί, να βγει και να ανασκευάσει και να δώσει διευκρινήσεις, και μέχρι σήμερα δεν πήραμε καμία απάντηση παρά τις επανειλημμένες επιθυμίσεις που κάναμε συνεχώς. Απλά προχθές άφησε απλά να εννοηθεί κάτι εξ απαλών ονείχων με τη διπλωματική φράση ότι οι μεταλλάξεις θα μας απασχολήσουν στο επόμενο διάστημα, που ακούστηκε σαν βαρύγδουπη προθλητή από τους αδαείς και ανυποψίες τους. Ο εθνικός μας λοιμοξιολόγος, ο κύριος Τσιόδρας, που παραβρέθηκε στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Λοιμοξιολόγων, το οποίο μάλιστα κλείνοντας τις εργασίες του τον ανακήρυξε και ως νέο πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, μόλις προχθές έκανε νήξη για ένα νιγηριανό στέλεχος, και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ώστε μόλις χθες να αρχίσει να γίνεται ντόρος από τα περισσότερα ΜΜΕ. Και βέβαια μην νομίζετε ότι μπήκαν στον πυρήνα με υπεκφυγές για να μην επομιστούν το κόστος της ευθύνης για τις λάθος πληροφορίες
που στην επίσημη ενημέρωση δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δηλαδή, 2 εβδομάδες πριν, όταν αναδείξαμε το θέμα, ο αρμόδιος για να ενημερώσει, ο κύριος Μαγιορκίνης, το υποτιμούσε. 2 ολόκληρες εβδομάδες όλοι οι αρμόδιοι σιωπή, σχεδόν αποσιωπιούσαν το ίδιο θέμα. Και ξαφνικά βρήκαν τον τρόπο να το πουν δειλά-δειλά και διακριτικά για να το αναδείξουν κάποια ΜΜΕ, με απότερη κατά τη γνώμη μας επιδίωξη να το ρίξουν στην πυρά, δηλαδή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να το κάψουν. Πώς φαίνεται αυτό? Όταν ένα τέτοιο ζήτημα βγαίνει όχι μόνο με τραγική και επικίνδυνη καθυστέρηση, αλλά και με τέτοιο τρόπο, αλλά και το ίδιο Σαββατοκύριακο πραγματοποιείται η πολυπόθητη έξοδος από το lockdown, που παρουσιάζεται σαν γενναιόδορη πράξη των κυβερνητικών επιτελείων, ποιος νομίζετε ότι θα αναζητήσει ευθύνες ή θα αντιληφθεί στην τρέλα του Σαββάτου, όπως λέμε, τη σοβαρότητα της κατάστασης? Αλλά την ίδια στιγμή θα υπάρχει και το περίφημο «εμείς πάντως, παιδιά, με έναν τρόπο το πάμε». Συνοδεύτηκε μάλιστα επιπλέον και με το φορτισμένο συναισθηματικά από χθες «ανησυχούμε» ή το άλλο «προβληματιζόμαστε». Αλλά πως είναι δυνατόν να συμβαίνουν και τα δύο? Δηλαδή, από τη μια να τελειώνουμε με την πανδημία και από την άλλη να ανησυχούμε? Για να ξαναθυμηθούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Δημαρχέ μου, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, καθώς με το καλό η πανδημία τελειώνει πια και θα πρέπει με ταχύτητα να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα. Ότι πολλοί οι συμπολίτες μας φαίνεται να πιστεύουν ότι έχουμε ήδη οριστικά ξεμπερδέψει με την πανδημία. Θα το επαναλάβω. Παιδιά, τι γίνεται? Ανησυχούμε? Δεν ανησυχούμε? Ή μήπως ανησυχούμε επειδή τελειώνουμε? Αλλά ας κρατήσουμε τα ανησυχούμε. Να είμαστε αισιόδοξοι. Τώρα πλέον ανησυχούμε? Αφού ξέραμε τι συμβαίνει εδώ και τόσο καιρό, γιατί δεν ενημερώσαμε σωστά τον πληθυσμό για να αυξήσουμε το επίπεδο εγρήγορσης και ευαισθητοποίησης του? Τι έκαναν οι υπεύθυνοι για να περιορίσουν την εξάπλωση του συγκεκριμένου μεταλλαγμένου στελέχους, που από ό,τι φαίνεται αυξάνεται εκθετικά τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας? Με τι δεδομένα αποφασίστηκε το άνοιγμα? Ή ήταν και οι μεταλλάξεις, ιδίως στο κέντρο των Αθηνών, που συνυπολογίστηκαν σαν παράμετρος στην απόφαση για άνοιγμα? Τι μέτρα πάρθηκαν ή παίρνονται με το δεδομένο των μεταλλάξεων, για τις οποίες μόλις προχθές ενημερώθηκαν οι Έλληνες πολίτες? Πότε ενημερώθηκε η διεθνής κοινότητα, όπως είχαμε την υποχρέωση, σχετικά με το επίπεδο των μεταλλάξεων στη χώρα μας? Έχουμε ζητήσει τη διεθνή συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των μεταλλάξεων και ειδικότερα της συγκεκριμένης μετάλλαξης? Τι έχει γίνει ώστε η γονιδιωματική επιτήρηση να βελτιωθεί και να φτάσει στο επίπεδο των σημερινών απαιτήσεων, ότι αν μέχρι τώρα είμαστε στον πάτο κάνοντας αλληλουχίσεις σε επίπεδο 0,10%, δοθέντος ότι το συνιστόμενο ποσοστό από τον περίφημο ECDC είναι τουλάχιστον 10%. Έχουν υπόψη τους οι αρμόδιοι ότι σύμφωνα με τα προ-οκταμήνου δεδομένα έχουν αλλάξει τις μέχρι τότε επικρατούσες αισιόδοξες αντιλήψεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται αργά, ενώ έχει αυξηθεί η συχνότητα και η δυνατότητά του να μεταλλάσσεται? Γιατί το λέω αυτό το τελευταίο? Για ακούστε τι είπε χθες βράδυ στο Action 24 ο κύριος Μανώλης Κέλλης από το MIT, ο άνθρωπος που με την ομάδα του ολοκλήρωσε, προσέξτε, πριν από 8 μήνες τη μελέτη του γονιδιώματος του ιού και τι συμπεράσματα έχουν βγει εδώ και 8 μήνες. Μεταλλάσσεται σε πολύ μεγαλύτερες εξελιχτικές περιόδους και πώς αυτή η ταχύτητα που έχει το κάθε ένα από αυτά τα γονίδια του συγκρίνεται με την ταχύτητα με την οποία μεταλλάσσεται στην τωρινή πανδημία. Μάλιστα. Η κάθε πρωτεΐνη. Για να βρούμε πρωτεΐνες οι οποίες τώρα μεταλλάσσονται πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, π.χ.
η νουκλεοκάψιδ, η πρωτεΐνη η οποία κρατάει όλο το RNA μέσα στον κορονοϊό, αυτή μεταλλάσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περιμέναμε. Ακούσατε τι λέει, γιατί κορυφαίος Έλληνας είναι στο MIT. Είναι ο άνθρωπος που με την ομάδα του ολοκλήρωσε πριν από ένα οκτάμινο τη μελέτη του γονιδιώματος του ιού. Ακούσατε τι είπε για την ταχύτητα. Τα ξέρετε αυτά. Και αν τα ξέρετε, τι κάνετε και κυρίως τι κάνατε. Τι κάνατε. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο η επικινδυνότητα έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι έχει υπολογιστεί. Καταλαβαίνετε γιατί οι άλλες χώρες υπολογίζουν σήμερα πολύ περισσότερο από το ποσοστό θετικότητας και μάλιστα όταν αυτό είναι κατά δήλωση της μεταλλάξης, δηλαδή το επίπεδο της γονιδιωματικής επιτήρησης, το είδος και τον αριθμό των μεταλλάξεων που κυκλοφορούν σε κάθε χώρα, προκειμένου να περιορίζουν ή μη ανάλογα τις μετακινήσεις των πολιτών τους και των επισκεπτών από και προς τη χώρα τους. Έχετε καταλάβει ότι οι μεταλλάξεις δεν κρύβονται? Ότι για αυτές δεν ισχύει ό,τι για το ποσοστό θετικότητας που είναι κατά δήλωσή σας? Καταλάβατε μήπως ότι τώρα είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαίο να γίνεται ολοκληρωμένα όλο αυτό το σύστημα που μέχρι τώρα δεν έχετε υλοποιήσει, δηλαδή μαζικό στοχευμένο τέστινγκ, ανίχνευση και εντοπισμό κρουσμάτων, απομόνωσή τους, επιτέλους η χνηλάτιση των επαφών τους και απομόνωσή τους. Με λίγα λόγια, σοβαρή, σοβαρότατη επιδημιολογική επιτήρηση. Ρωτάμε διότι για την ώρα αντί αυτών εφαρμόζουμε την αυτοδιάγνωση, αυτοαπομόνωση, ενδεχομένως όπως είπε ο κύριος Τσιόδρας και την αυτονόσηση, γενικώς οτιδήποτε απαλλάσσει των ευθυνών που μεταβιβάζονται στις πλάτες Ελλήνων και ξένων πολιτών, εκθέτοντάς τους όμως σε τεράστιο κίνδυνο. Μήπως επιτέλους καταλαβαίνετε πώς θα έπρεπε ή πώς πρέπει να διαχειριστείτε έστω από εδώ και στο εξής το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών, για να μην επαναληφθούν τα ίδια όπως πέρυσι και ελπίζω και όχι χειρότερα? Άρα δεν είναι ώρα για ανησυχίες και προβληματισμό από τις μεταλλάξεις που στέκουν από το Φεβρουάριο, που σας το λέμε από τον Απρίλιο, σας το επαναλαμβάνουμε αρχές Μαΐου και δεν λέτε τίποτα. Είναι θέμα τι δεν κάνατε και κυρίως τι θα κάνετε.